Πάμε τώρα μέχρι την Εύβοια, όπου βρίσκεται ο Γιώργος κρατημένος σε μια περιοχή που μάλλον κουνιέται ακόμα. Έχουν γίνει τόσοι μετασεισμοί, Γιώργο, και με κατοίκους οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει αυτή την αίσθηση. Δεν είχαν δηλαδή προηγουμένως επαφή με σεισμούς. Πραγματικά οι κάτοικοι εδώ είναι τρομαγμένοι, είναι φοβισμένοι. Ετοιμάζονται να περάσουν άλλη μια πολύ δύσκολη νύχτα. Άλλη μια νύχτα φόβου, του φόβου ενός νέου μεγάλου σεισμού, ενδεχομένως και μεγαλύτερου, του χθεσινοβραδινού των 5 βαθμών. Ο Σταύρος Μερτήρης και ο Μπάμπης Γεωργάτος θα με βοηθήσουν να σας δείξω, γιατί βρισκόμαστε σε ένα από αυτά τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, να σας δείξουν ποια είναι η κατάσταση εδώ. Μπορείτε να δείτε τη γωνία του συγκεκριμένου σπιτιού. Είναι μια πολύ μεγάλη ρογμή που ξεκινάει από το ταβάνι και φτάνει μέχρι το έδαφος. Η πρώτη ρογμή ξεκίνησε χθες το πρωί στον πρώτο σεισμό των 4,8 βαθμών, ενώ μεγάλωσε πάρα πολύ στον χθεσινοβραδινό των 5 βαθμών. Αυτή είναι η εικόνα όμως σχεδόν σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Θα προχωρήσουμε εδώ για να δείτε ποια είναι η κατάσταση εδώ στην κουζίνα. Βλέπετε μια τεράστια ρογμή στη γωνία που ξεκινάει περίπου από το έδαφος και στο συγκεκριμένο σημείο και φτάνει μέχρι πάνω στο ταβάνι. Οι άνθρωποι που μένουν εδώ μας έλεγαν ότι το τελευταίο διάστημα προσπαθούσαν να ανακαινήσουν το σπίτι τους, να βάλουν κάποια νέα στοιχεία. Ήδη έχουν φτιάξει το μισό κτίριο, πρέπει να πούμε ότι είναι από πέτρα, οπότε έχουν προσπαθήσει να το βελτιώσουν. Τώρα με την κατάσταση αυτή που επικρατεί, όλα πάνε πίσω. Όλα είναι, δυσκολεύονται. Κοντά μας είναι ο κύριος Κώστας Παναγιώτου, ο οποίος θα μας πει τι σκοπεύει να κάνει σήμερα. Κύριε Παναγιώτου, σήμερα τι θα κάνετε, πού θα μείνετε? Θα μείνουμε, αλλά όρθιοι. Θα καθίσουμε. Με το φόβο. Το φόβο, βέβαια. Χθες το βράδυ ήσασταν... Εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Στο καναπέ την έβγαλα και έξω. Δείξαμε εμείς μερικές ρογμές μέσα στο σπίτι, αλλά όλα τα δωμάτια είναι έτσι. Όλα τα δωμάτια, ναι, όλα τα δωμάτια. Και τελευταία είχατε ξεκινήσει να... Κάνουμε ανακαίνιση, τα μπατζούρια, τα παράθυρα, αυτά τα έχουμε όλα έτοιμα, θα περάσουμε και άνοιξαν οι τείχοι και μείναμε. Ήρθε κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών να ελέγξει. Ήρθαν σήμερα, ναι. Τι σας είπαν? Δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα, λέμε. Ότι μπορείτε, ότι είναι κατάλληλο το σπίτι. Κατάλληλο, ναι. Μάλιστα. Για τα προβλήματα της τυχοποίησης, τι σας είπαν? Δεν είπα τίποτα. Πόπη, αν θέλεις μόνο να πω ότι συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχουν ελεγχθεί 15 κτίρια στην συγκεκριμένη κοινότητα, στους Ζάρακες. Από αυτά τα κτίρια μόνο μία αποθήκη κρίθηκε ακατάλληλη. Μάλιστα. Από τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών. Αύριο τα σχολεία στη συγκεκριμένη κοινότητα δεν θα λειτουργήσουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις υπόλοιπες περιοχές των δύο δήμων, του Δήμου Καρίστου και του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Ευχόμαστε, Γιώργο, ψυχραιμία βεβαίως, αλλά και καλό βράδυ να έχουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών.